Να ακούσουμε. Έλα, εγώ κάνω ακόμα το τέλο. Τι κάνει, έλα, βγάλω. Έλα. Εσύ είσαι καλά. Βγάλω το, έλα, πάρ' το. Βγάλω το. Όχι. Έλα, βγάλω το, πάρ' το. Όχι, όχι, όχι. Βγες έξω. Εγώ δεν μέσα. Βγάλω το. Όχι. Εγώ μέσα. Όχι, όχι, τι πρόβλημα. Όχι, τι πρόβλημα. Εγώ είστε. Εγώ, τι θέλεις. Το λέει πως. Το λέει πως. Τι το είναι. Δεν το είναι. Δεν φεύγουμε. Εδώ. Δεν φεύγει το τρένο. Τι πρόβλημα είναι. Εσένα θα βαρέσουμε. Εσένα θα βαρέσουμε. Έλα, βγάλω. Όχι. Τι πρόβλημα είναι. Όχι. Πίσω εδώ, τι πρόβλημα είναι. Το λέει μπροστά, απαγορεύεται. Δεν λέει τίποτα μπροστά. Δεν λέει κάτι μπροστά. Μόνο για ποδήλατα λέει. Δεν λέει τίποτα. Φέρτε την αστυνομία. Είναι δικό μου. Φέρε την αστυνομία. Είναι δικό μου. Είναι δικό μου. Είναι δικό μου. Φέρε την αστυνομία. Δεν γράφει τίποτα για μεγάλες τσάντες. Το τρένο χρησιμοποιείται από όλους και όταν έχουν βαλίτσες, οι βαλίτσες μπαίνουν όπου θέλουν. Δεν ενοχλεί κανέναν στο τρένο. Φέρε την αστυνομία. Κουμάντο, κύριε, κάνετε έξω, είστε security, δεν κάνετε μες στο το τρένο. Φέρτε κάποιον να πει ότι αυτό απαγορεύεται. Φέρτον κάποιον. Μπορείς να με ανακατεύσεις. Όχι, δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν ξέρετε τι δουλειά κάνω. Δεν ξέρετε. Όπως εγώ ξέρω τι δουλειά κάνετε εσείς, δεν ξέρετε εσείς τι δουλειά κάνω. Λοιπόν, μιλάω. Είναι δικιά μου η τσάντα. Οκ, είναι δικιά μου η τσάντα. Δεν πειράζει. Φέρτε κάποιον να το αποδείξει ότι δεν είναι δικιά μου. Φέρτε κάποιον. Don't worry, don't worry. Sit down. Και βεβαίως ήταν το βίντεο. Έτσι, ναι. Ακούγαμε και την κοπέλα η οποία βιντεοσκοπούσε με το κινητό της όλο αυτό το επεισόδιο, η οποία παρενέβη προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα. Μάλιστα είπε ότι είναι δική της η βαλίτσα. Και στην απειλή, όπως ακούσαμε, του υπαλλήλου ότι θα φωνάξει την αστυνομία, είπε βεβαίως να τη φωνάξετε, διότι δεν έχει κάνει κάτι το παράτυπο. Ο επιβάτης έδειχνε το εισιτήριό του, προσπαθούσε να εξηγήσει ότι δεν κάνει κάτι μη νόμιμο. Ακούσει κάποιος. Όχι, το αλλά αντίθετο. Δεν υπήρχε καμία τέτοια διάθεση. Ναι. Επικαλείται, όπως ακούσαμε, ότι στον κανονισμό υπάρχει ότι οι βαλίτσες θα πρέπει να μπαίνουν στους τελευταίους σειρμούς. Κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Ψεύδεται σε αυτό ο υπάλληλος. Νομίζω ότι το επεισόδιο μέσω των λεγόμενων και των πράξεων του συγκεκριμένου υπαλλήλου δείχνει ότι υπάρχει έτσι μια ρατσιστική διάθεση και ένα ρατσιστικό άρωμα. Πάλι καλά που εκεί που κυκλοφορείς και σου συμβαίνει ό,τι σου συμβαίνει υπάρχουν ακόμα κάποιοι που γυρίζουν